4 κομμουνιστικά κόμματα βρίσκονται σήμερα στη Λαμία κάτω από το άγαλμα της ιστορικής προσωπικότητας του ΚΚΕ και του λαού της Ελλάδας, του Λαμιώτη Άρη Βελουχιώτη. Η πόλη της Λαμίας είναι η πρωτεύουσα του νομού Φθιώτιδας, του τέταρτου μεγαλύτερου σε έκταση νομού της Ελλάδας και βρίσκεται στο κέντρο της χώρας. Είναι μια ιστορική περιοχή όπου σε αυτήν έχουν γραφτεί λαμπρές σελίδες αγώνα του λαού της Ελλάδας και ιδιαίτερα την περίοδο 1940-1949 από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Η θέση της περιοχής της Λαμίας και της Φθιώτιδας, το γεγονός δηλαδή ότι βρίσκεται στο κέντρο της Ελλάδας και είναι περιτριγυρισμένη από μεγάλους ορεινούς όγκους όπως η Ήτη, ο Παρνασσός, η Γιώνα και άλλα, βοήθησε ιδιαίτερα ώστε στην περιοχή να πραγματοποιηθεί ένοπλος αντάρτικος αγώνας ενάντια στους ξένους κατακτητές Γερμανούς, Ιταλούς και Βούλγαρους. Εξετάζοντας αυτά τα δεδομένα, το ΚΚΕ και έχοντας ήδη ιδρυθεί το ΕΑΜ, έδωσε εντολή στον Άρη Βελουχιώτη να δημιουργήσει ένοπλο αντάρτικο στην ευρύτερη περιοχή. Στη Λαμία, στο σπίτι του κομμουνιστή Μίτσου Μερεσιώτη, λίγο πιο πάνω από εδώ, πραγματοποιήθηκε παράνομη σύσκεψη στελεχών του ΚΚΕ, όπου αποφασίστηκε η συγκρότηση ένοπλων ομάδων του Ελλάς. Λίγες μέρες μετά, στην καλύβα του Στεφανή, σε ένα χωριό έξω από τη Λαμία στη Σπερχιάδα, συγκεντρώθηκε η πρώτη αντάρτικη ομάδα με επικεφαλή τον Άρη Βελουχιώτη και άλλους 5 ανθρώπους. Αυτή η πρώτη αντάρτικη ομάδα έφτασε να αριθμεί μετά από 2 χρόνια πάνω από 100.000 ένοπλους αντάρτες. Έδωσε δεκάδες, εκατοντάδες μάχες στην περιοχή εδώ και σε όλη την Ελλάδα. Πραγματοποιήθηκε δεκάδες σαμποτάζ, ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, με την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου, που βρίσκεται λίγο έξω από τη Λαμία. Απελευθέρωσε τις πόλεις της Ελλάδας, μία προς μία, με το λαό πλάι, εμβληματικός για τον ελληνικό λαό, είναι ο λόγος του καπετάνιου Άρη Βελουχιώτη στη Λαμία που δόθηκε λίγο παραπάνω τη μέρα της απελευθέρωσης της πόλης. Αντίστοιχη ήταν η δράση των κομμουνιστών στην περιοχή και μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, την περίοδο 1946-1949, όπου με το όπλο στο χέρι δόθηκαν σκληρές μάχες στην περιοχή για την πάλη για μια σοσιαλιστική κοινωνία. Σε αυτό τον τόπο, στη Λαμία, εκατοντάδες ήταν οι εκτελεσμένοι στο νεκροταφείο της πόλης στην Ξηριώτισσα που κατηγορήθηκαν από την κυρίαρχη τάξη. Περισσότεροι όμως ήταν αυτοί που πήραν το όπλο και πάλεψαν για το δίκιο τους, που δεν λύγησαν. Σε αυτή την περίοδο αναδείχθηκαν
πολλοί ηρωικοί κομμουνιστές στην περιοχή. Ο πρωτοκαπετάνιος Άρης Βελουσιώτης, που βρισκόμαστε κάτω από το άγαλμά του. Ο Γιαταγάνας, ο Φράγκος, ο Διαμαντής και χιλιάδες ακόμα επώνυμοι και ανώνυμοι αγωνιστές. Πριν λίγους μήνες, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ πραγματοποίησε στη Λαμία μεγάλη εκδήλωση με αφορμή τη συμπλήρωση των 80 χρόνων από την ίδρυση του ΕΛΑΣ. Όχι για να δοξάσουμε μόνο το παρελθόν, αλλά γιατί τα διδάγματα από τότε είναι επίκαιρα και σήμερα. Και το βασικό δίδαγμα είναι πως όταν ο λαός θέλει και μπορεί, μπορεί να νικήσει τους πάντες. Αυτά τα διδάγματα είναι που σήμερα μας δίνουν πίστη και ελπίδα, μαζί με την επιστημονική θεωρία μας, και μας εξοπλίζουν να δώσουμε πιο αποφασιστικά τη μάχη κόντρα στο σάπιο σύστημα του καπιταλισμού. Σήμερα συνεχίζουμε τον αγώνα μας σε κάθε χώρο δουλειάς, νεολαίας, παντού. Εμπνεόμαστε από τους αγώνες που δίνονται σήμερα, όπως για παράδειγμα ο αγώνας των εργατών της ΛΑΡΚΟ, ενός εργασιακού χώρου στο νομό της Φθιώτιδας που βρισκόμαστε, που οι εργαζόμενοι δίνουν μάχη με τους πάντες, με το κεφάλαιο, την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, 30 μήνες τώρα, με ψηλά το κεφάλι και τους κομμουνιστές στην πρώτη γραμμή. Τώρα συνεχίζουμε και δυναμώνουμε, όπως είπαμε όλοι μαζί και στη συνάντηση που κάναμε, την εργατική λαϊκή πάλι ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και στην επίθεση του κεφαλαίου για τον σοσιαλισμό. Σας ευχαριστούμε σήμερα που είστε μαζί μας. Μας δίνετε δύναμη ότι σε όλο τον κόσμο οι κομμουνιστές βάζουν το λιθαράκι για το αύριο που θα φέρει τη νέα και όμορφη κοινωνία, το σοσιαλισμό. Καλή επιστροφή και καλή αντάμωση.